Σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη στιγμή για τον τόπο, λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα ανέμενε κάποιος ότι η ενότητα δυνάμεων στο εσωτερικό θα ήταν αυτονόητη. Κι όμως, δυστυχώς βιώνουμε ακόμη μια πρωτοφανή συμπεριφορά. Ενώ η διεθνής κοινότητα επικρίνει την Τουρκία, το ΑΚΕΛ επιρρύπτει ευθύνη στην δική μας πλευρά, ότι η δίθενη συμπεριφορά της προκάλεσε την τουρκική αντίδραση. Δεν αντιλαμβάνεται το ΑΚΕΛ ότι αυτός ο στήρος αρνητισμός όχι μόνο υπονομεύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα τορπιλίζει κάθε προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Γιατί η τουρκική πλευρά να επιστρέψει στον διάλογο όταν το ΑΚΕΛ την απαλλάσσει των ευθυνών της? Πόσο υπουργός εξωτερικών μπορεί να απαιτήσει από τους ευρωπαίους ομολόγους του να στηρίξουν τη θέση Μογκερίνη για αποφασιστική αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις, όταν στο εσωτερικό όχι μόνο υπονομεύουμε τις κυβερνητικές προσπάθειες, αλλά και ειρωνευόμαστε την στήριξη που μας προσφέρουν οι εταίροι μας? Διότι τι άλλο από ειρωνία είναι να υποτιμούμε την στάση των ευρωπαϊκών και άλλων γειτονικών χωρών, όπως για παράδειγμα πράττει το δίκο, το οποίο θεωρεί ότι αυτή είναι η στιγμή να ψάξει δικαίωση για την δήθεν νέα στρατηγική του. Μακάρι η Κύπρος να είχε την ίδια στήριξη από την αντιπολίτευση με αυτή που μας προσφέρουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και οι συμμάχοι μας στην περιοχή.